κύριος Νικολιβάκης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας. Καλά. Χαίρομαι. Χρόνια σας πολλά, Δήμαρχε. Με μία κίνηση από τις κοινωνικές σας υπηρεσίες, που ονομάζεται η νέα υπηρεσία, που ονομάζεται πακέτο της πρίκας του μωρού. Εγώ δεν το έχω ξανακούσει. Τι είναι αυτό? Θα σου πω κάτι. Αυτή την περίοδο, κοινωνικές υπηρεσίες γενικά, από το κράτος, μαζί με τα τρόφιμα που δίνει στους δικαιούχους, σκέφτηκε να δώσει και ένα πακέτο το οποίο οι Δήμοι θα το διαχειριστούν και θα προσπαθήσουν να το δώσουν σε οικογένειες οι οποίες δικαιούνται ένα ολόκληρο πακέτο για τα παιδιά που θα κάνουν το χρόνο που μας έρχεται, το 2022. Από εκεί και πέρα, φυσικά, εγώ έχω μιλήσει με τις κοινωνικές υπηρεσίες, είπα ότι επειδή αυτό το πακέτο είναι μια ποσότητα α, ότι από την πλευρά του Δήμου ας μαζέψουν όλες τις ανάγκες και αν χρειαστούν πολύ περισσότερα, ο Δήμος ο δικό μας θα προχωρήσει το πακέτο αυτό να το δώσει και σε άλλες οικογένειες που δικαιούται για το 2022. Πρέπει να είναι νέα ζευγαριά, γιατί διαβάζω για νέες μητέρες κλπ. Απευθύνεται αυτό το πρόγραμμα, το πακέτο, κυρίως σε νέα ζευγάρια, ή αν ήδη υπάρχουν άνθρωποι, οικογένειες που φέρνουν στον κόσμο ένα νέο μωρό, μια νέα ζωή, δικαιούχοι είναι και αυτές? Μιλάμε για νέα ζευγάρια. Το πακέτο μέσα έχει την κούνια, έχει βασικά όλα αυτά που χρειάζεται για να ξεκινήσει μία μητέρα σήμερα για να μπορέσει να επανδρώσει το δωμάτιο το παιδικό. Μάλιστα. Και να ξεκινήσει τη ζωή της. Και λέτε εσείς ότι εφόσον υπάρχει από την άλλη η δυνατότητα, θα ενισχυθούν περισσότερες οικογένειες, παλιές, νέες κλπ, μέσα από αυτό το πρόγραμμα, ναι. Εγώ είπα ότι εφόσον η ποσότητα η οποία μας έχει δοθεί για την ενίσχυση αυτινών των οικογενειών δεν φτάσει, από τη διαμέση της κοινωνικής μας υπηρεσίας θα βρούμε τρόπους για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε, πάντα σας είπα, τα νέα ζευγάρια που ξεκινούν τη ζωή τους, που το έχουν ανάγκη και πρέπει να τους στηρίξουμε, γιατί έχουμε τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Να βοηθήσουμε κι εμείς όσο είναι δυνατόν, προκειμένου ένα ζευγάρι να προχωρήσει να ξεκινήσει τη ζωή του 2022. Εγώ το πήγα λίγο διαφορετικά για να το συνεχίσω και να το πάω λίγο παρακάτω και το καταλάβατε. Ήσασταν σαφής από την πρώτη φορά, σαφέστατος τη δεύτερη φορά. Αλλά εγώ ήθελα από τη δική μου την πλευρά να δω ποιες είναι και οι δικές σας οι προθέσεις, γιατί στις μέρες μας, κύριε Δήμαρχε, το ξέρετε, όλοι χρειάζονται βοήθεια. Το ξέρω πάρα πολύ καλά πως όλοι χρειάζονται βοήθεια, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι οι Δήμοι, οι δυνατότητες τους είναι ελάχιστες. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Μακάρι να είχαμε δυνατότητα και να μπορέσουμε να κάνουμε πολλά περισσότερα πράγματα μέσα στην κοινωνική πολιτική, αλλά πρώτον δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα και δεύτερον, ειλικρινά, δεν έχουμε και την νομοθετική δυνατότητα για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ίσως σαν Δήμος να θέλαμε να προσφέρουμε λίγο παραπάνω, αλλά η ίδια η νομοθετική δυνατότητα δεν μας δίνει το δικαίωμα να μπορέσουμε από κάπου αλλού να στερήσουμε ορισμένα χρήματα και να τα δώσουμε εκεί πέρα. Αυτό καμιά φορά είναι μεγαλύτερο πρόβλημα. Ναι. Ειλικρινά. Δηλαδή θεωρώ ότι σε ένα Δήμο δεν θα ήταν ένα τεράστιο ποσό, αν τυχόν από κάπου μπορούσε να εξοικονομήσει 10-20 χιλιάδες ευρώ για να ενισχύσει όντως μια καινούργια οικογένεια στη ζωή της. Mm-hmm. Να καταλαβαίνετε. Στερούμαστε όμως ειλικρινά νομοθετικού πλαισίου που να μας δίνει το δικαίωμα κανονικά να μπορέσουμε να τα μεταβάσουμε για τέτοιους σκοπούς. Και εκεί πέρα είναι το βασικό μας πρόβλημα. Μάλιστα. Επίσης να πούμε το εξής, ότι γιατί πάνω σε αυτό το ενδιαφέρον μπορεί αυτή την ώρα πολλοί άνθρωποι να ελπίζουν σε αυτή τη βοήθεια, ότι αφορά ζευγάρια τα οποία θα φέρουν στη ζωή το παιδί τους εντός του 2022. Αυτό λέει το πρόγραμμα. Ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ, Δημάρχε. Καλημέρα σας. Καλή χρονιά. Μάλιστα καλά. Καλημέρα και σε εσάς. Υγεία σε όλο τον κόσμο.